Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον διεθνολόγο και δημοσιογράφο τον κύριο Δημήτρη Απόκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Απόκη, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιόμαστε όλοι πόσο διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση και πόσο μπορεί να ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Σαφέστατα, όταν έχουμε μια τέτοια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση από μια τρομοκρατική οργάνωση απάνθρωπη όπως είναι η Χαμάς, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τίποτε διαφορετικό από μια σκληρή αντίδραση του Ισραήλ, διότι μιλάμε για μια απειλή επιβίωσης ύπαρξης του ίδιου του κράτους με πολύ άσχημο τρόπο, δηλαδή απάνθρωπο τρόπο. Την ίδια στιγμή, επειδή μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά εφλεγκτή, με πολλά θέματα τα οποία έχουν βαθιά ιστορική ένταση και έχουν και το θρησκευτικό παράγοντα μέσα τους, αυτή η κρίση, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσουν μια έμφλεξη πολύ μεγαλύτερη. Την ίδια στιγμή όμως, εκείνο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον στη Δύση αλλά και εδώ στη χώρα μας, είναι ότι μιλάμε πλέον για μια απειλή εναντίον όλης της Δύσης, όλου του δυτικού κόσμου. Αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο. Και όσο δεν το Γιατί το λέτε αυτό? Διότι μιλάμε... κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τουλάχιστον όσο με αφορά, ότι ο ηθικός αυτουργός, ο οικονομικός υποστηρικτής και αυτός που βοήθησε στο σχεδιασμό αυτής της απάνθρωπης δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης είναι το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βλέπω τα πλάνα εδώ που έχετε βάλει τον κύριο Biden, η κυβέρνηση Biden, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, αρνείται να καταλάβει ότι το Ιράν αποτελεί μια διαρκή απειλή, αυξανόμενη μάλιστα για τη Δύση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, έκανε μια πολιτική κατευνασμού του Ιράν, μια πολιτική η οποία οδήγησε το Ιράν στο να δυναμώσει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει να δυναμώσει. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Πέρα βέβαια από τα λάθη που γίνανε, από το ότι πιάστηκαν στον ύπνο οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν και οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ μάλλον και οι υπηρεσίες πληροφοριών και της Δύσης ευρύτερα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υπαρξιακή απειλή για τη Δύση. Και όλα αυτά συνδέονται. Να μην εθελοτυφλούμε. Συνδέεται το μεταναστευτικό, ποιους αφήνουμε και μπαίνουν στο δυτικό κόσμο. Συνδέεται το οικονομικό, συνδέεται το ενεργειακό, συνδέονται τα πάντα. Και πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η πολιτική της Δύσης πρέπει να σφίξει σε όλα τα επίπεδα και να επικρατήσει ενότητα και επίσης να φύγουμε από αυτή την τοπική ανοησία του όλοι είμαστε το ίδιο. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Μπορούμε να ζήσουμε όλοι ειρηνικά, αλλά για να ζήσουμε ειρηνικά πρέπει τα σύνορα να είναι προστατευμένα, οι χώρες να είναι προστατευμένες, το εθνικό συμφέρον κάθε χώρας να κυριαρχεί για να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το διάβασα στο άρθρο σας. Από τη μία, μου έκανε εντύπωση, μιλήσατε για την έμεση χρηματοδότηση της Χαμάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα Βεβαίως, γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση... Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε στην αρχή για άλλη μια φορά η στρατηγική ανυπαρξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδαμε αυτή την αντιστοιχία μεταξύ των πράξεων και των δηλώσεων μεταξύ επιτρόπων για την βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Δεν έχουμε τίποτε με το λαό των Παλαιστινίων. Κανένα στη Δύση δεν έχει με το λαό των Παλαιστινίων τίποτα. Αντιθέτως, η υποστήριξη που έχουν πάρει οι Παλαιστίνοι για δεκαετίες από τη Δύση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ένθερμη. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να τροφοδοτούμε ως Ευρώπη με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την Παλαιστινιακή Αρχή και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να καταλήγουν στο να τα χρησιμοποιεί η Χαμάς. Αν δεν μπορούν οι Παλαιστίνοι να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον τους, και να μην ξεχνάμε, γιατί πρέπει να το θυμίζουμε αυτό, ότι πάνω από 60% των Παλαιστινίων, του Παλαιστινιακού λαού, στηρίζει τη Χαμάς. Και ο Παλαιστινιακός λαός ήταν που την εξέλεξε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνουν το συμφέρον τους και θέλουν να μπουν σε αυτό το σπιράλ της τρομοκρατίας, δεν μπορεί η Ευρώπη να τους χρηματοδοτεί. Τελείωσε. Κρατάω αυτό και κρατάω και ένα ζήτημα το οποίο έχετε θέσει μέσα στην όλη συζήτηση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος να διαβάσει τα άρθρα σας για τη στρατηγική παθητικότητα που εμφανίζεται μέσα σε όλα αυτά και δεν ξέρω αν αυτή η παθητικότητα σε έναν ή άλλο βαθμό θα επηρεάσει από εδώ και πέρα τις εξελίξεις.
Σαφέστατα και θα τις επηρεάσει αν δεν ανατραπεί το συντομότερο δυνατόν. Και μιας και το αναφέρετε, έχω γράψει και σχετικό άρθρο αύριο στο The President. Θα ήθελα εδώ να κάνω μία αναφορά σχετικά με τη στρατηγική παθητικότητα. Διότι η στρατηγική παθητικότητα δεν περιορίζεται μόνο εναντίον του Ιράν που ανέφερα προηγμένως. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με μια χώρα η οποία αποτελεί, όπως πολύ σοφά είχε προειδοποιήσει πριν από πάρα πολύ καιρό ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, όταν είπε ότι με τον πειρατή δεν κάνει διάλογο κανείς και ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχει έρθει η στιγμή να αλλάξουμε στάση εναντίον της Τουρκίας. Μαζί με το Ιράν συμβαδίζει και η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τη Χαμάς ανοιχτά, απειλεί ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες με υβριστικές δηλώσεις και απειλές, απειλεί τη χώρα μας διαρκώς, την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος, τα εθνικά μας συμφέροντα, και ορισμένοι αρνούνται να καταλάβουν ότι η Τουρκία του Ερντογάν βρίσκεται ακριβώς δίπλα-δίπλα στο πώς λειτουργεί ως κράτος και ως καθεστώς μαζί με το καθεστώς της Τεχεράνης. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, αυτό είναι η στρατηγική παθητικότητα της Δύσης. Πρέπει η Δύση συνολικά να καταλάβει τι σημαίνει Ιράν, τι σημαίνει Τουρκία, τι σημαίνει ο άξονας του κακού, όπως αποκαλείται. Δηλαδή, αυτές οι δύο χώρες, συν τη Βόρεια Κορέα, συν τη Ρωσία, συν την Κίνα, οι οποίες πλέον έχουν κάνει καθαρά έναν άξονα απέναντι στη Δύση και απειλούν τα δυτικά συμφέροντα, και όχι μόνο τα δυτικά συμφέροντα, τα γεωπολιτικά, απειλούν τον ίδιο τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών. Απειλείται η καθημερινότητά μας. Και αν αυτό δεν το καταλάβουμε, και δεν είναι πολεμοχαρής δήλωση αυτή, είναι μια δήλωση ψυχρά κοινικά ρεαλιστική. Και μια δήλωση η οποία έχει στόχο να οδηγήσει σε μια πολιτική η οποία θα φέρει την ειρήνη, γιατί μόνο έτσι έρχεται η ειρήνη. Όταν επικρατεί ένα μπάχαλο, μόνο ειρήνη δεν έχεις. Έχεις αυτό που είδαμε στο Ισραήλ και πολλά άλλα που θα δούμε αν δεν αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Θα διαβάσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο σας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο εξαιρετικός συνάδελφος και διεθνολόγος